Νάτος. Από την πανέμορφη Ηλιούλου στην Καστέλα. Εδώ είμαστε. Με βροχές, συννεφιά και κατεκλυσμούς. Κατεκλυσμούς. Ηλιούλους. Ηλιούλους είναι όλους τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτό θέλω να πω. Ναι. Τι κάνετε κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε, πώς είστε? Μια χαρά. Παίζουμε άσο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Είναι εξομολόγηση, ναι, σε ένα πάρτι που είχαμε το καλοκαίρι όλοι εμείς οι οδηγοί. Ναι. Εγώ σαν οδηγός του κυρίου Σάβα ήμουνα καλεσμένος, ήταν και ο οδηγός του κυρίου Θόδωρου εκεί. Ναι. Και τι με είπε το παλικάρι. Α, ήτανε πατήριος και εσύ έκανε στο Άγιο Πνεύμα. Ναι, και λέει το παλικάρι ο οδηγός του κυρίου Θόδωρου. Καλά βρε οδηγή του κυρίου Σάβα μου λέει. Ξέρεις τι είναι να πας στο σπίτι λέει μία τετραόροφη τούρτα και να μην σε δώσουν ούτε ένα ποτηράκι νερό που ανέβηκες και τις κάλες λέει δεν ήταν χαλασμένο το ασανσέρ. Αυτό κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινε, πώς το κρίνετε εσείς? Αχαριστία! Αχαριστία δεν είναι! Ντροπή, έσχος! Έσχο, τετραόροφη κιόλας! Τετραόροφη! Με πολλά μιλουλικά! Επάς μπροστά, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, πώς τον είπατε, το παίχτη του ΠΑΟΚ της καρδιάς σας κύριε Ραπτόπουλε από την Αυστραλία. Τόνι Άντωνη! Όχι, αυτός είναι το ποιόντρο βλαμμένο. Μάλλον αγόρασε παίχτη ο ΠΑΟΚ από Αυστραλία. Ναι, από την Αυστραλία. Ολυμπιακό ταξιδιά τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή την αντίστοιχη ομάδα τη Οκεανία, τη Αυστραλία. Και τον χρεώσαν 300 χιλιάρια. Ναι, 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 ναι. Αυτά δεν γινότανε ούτε επηγούμενου. Ούτε επηγούμενο, κύριε, αυτό που λέμε. Να σα πω και κάτι άλλο. Τι είπατε για τον Περπάτο πριν, ότι έπαιξε ένα ημίχρονο και δεν το μεταβιβάσανε ούτε τρεις φορές την μπάλα. Όχι, τώρα το κόλπο είναι ότι επειδή αυτό ξέρει είναι γέρο, δεν τριπλάρει, δεν μπαίνει. Δεν το φερμάρουν καλά την μπάλα μες στην περιοχή και αυτό δεν πάει καλά. Δεν τον τροφοδοτούν, τι φορμάρει σε άλλα πράγματα. Δηλαδή λένε λείπει ο Λίνο για να βάλει ο Κλάους γκολ και ο Μπερμπάτοφ. Αυτό λένε. Το κατάλαβες τι λένε. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Αυτό λένε. Τώρα παίζει την Κυριακή, δεν μου λέτε πώς το βλέπετε τον κύριο Αετόπουλο. Μπορεί να είναι ο νέος Λίτσας. Ο Αετόπουλος. Αν σφίριξει ΠΑΟΚ την άλλη μέρα, ξέρεις θα λένε οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Δεν σφίριξε μας. Για τον Γαύρο το έκανε. Κατάλαβες. Αλλά όπως είπα πέρσι, στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, γιατί τα βαζέλια στερήσανε την προπτιά από τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτά δεν πήγαινε για πρωτάθλημα. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Και λέω εγώ τώρα, για ποιο λόγο ρε παιδιά, δεν δίνεται το μάτσο σύμμαχο τον Παναθηναϊκό να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, και να πάτε με διαιτησία ή χωρίς διαιτησία να ρίξετε τον Παναθηναϊκό πολλούς βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή για να είμαι δίκαιος. Ναι. Επειδή είπα πέρσι τον Παναθηναϊκό λέγανε οι Παοξίδες και τι σύμμαχος είναι. Που εμείς είμαστε 4 βαθμούς μπροστά, 5 και έρχονται και μας κερδίζουν. Και τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Η συμμαχία είναι αυτή. Στραβώσαν τα μούτρα τους. Φέτος θα το δώσουν το μάτς. Δεν νομίζω. Πώς το βλέπεις το Σέρχιο? Ο Κόκε. Ο Κόκε φίλε τα μάγουλά του. Δηλαδή τα δικά σου τα μάγουλα και τα δικά μου. Άμα είναι και τσιτωμέ. Που μπα να παίξει μπάλα βρε αυτή η κουραδομηχανή. Τον φέρατε στον Άρη. Κορδεύει τον κόρμο το σαπιοχιλιά να πούμε. Με τρία σαγόνια έχει. Αυτός έχει αποθήκη λίπους για 3 μήνες ρε εσύ. Αυτό ρε το φέρατε. Πάμε στον κόσμο, ναι. Το φέρατε αυτό το ταλάρι στον Άρη βρε. Αλφα μη ένα κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αυτό το... Είναι δυνατό ρε 20 μηνύματα με το ζόρι. Αυτό το Μάρι, το τεμπέλικο, αυτό τον ελληνικό αθλητή. Τελικό αποτέλεσμα 19-19. Πες το, έλα, διάβαστο. Μη κόκκινε, πάμε. Διάβαστο! Πάμε, πάμε. Διάβαστο. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Νιούκα.